Καλή συνάδελφοι, ο Δημήτρης Καπουράκης και η Φόφη Γιωτάκη είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Να πούμε λίγο την πολιτική επικαιρότητα που είναι πλούσια κι αυτή. Αλλά είναι πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα, να πάμε στον κύριο Γρηγόρη Λέων, ιατροδικαστής. Κύριε Λέων, καλημέρα. Πολύ δύσκολο περιστατικό είναι αυτό το οποίο έχουμε στην Γλυφάδα. Έχει γίνει η ιατροδικαστική εξέταση. Μαθαίνουμε ότι έχετε κάποιες πληροφορίες. Την καλημέρα μας. Καλημέρα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι δυστυχώς είναι περιστατικά, είναι από τα περιστατικά εκείνα τα οποία όλο και πιο συχνά βλέπουμε στις μέρες μας. Κάτι το οποίο, αν θέλετε, πρέπει να αρχίσει κατά τη γνώμη μου να μας ανησυχεί και πρέπει να δούμε το πώς μπορούμε καλύτερα να το προλαμβάνουμε παρά να φτάνουμε ουσιαστικά σε συναδρεύσεις ιατροδικαστές. Εδώ, κύριε Λέων, θα έπρεπε να το έχουμε προλάβει το περιστατικό. Η μία από τις δύο κοπέλες η οποία επιτέθηκε στο κορίτσι. Δύο ξέρουμε μέχρι τώρα, έτσι, ναι, και βλέπουν και τις κάμερες να δουν αν υπάρχει και τρίτο. Το κορίτσι δήλωσε ακόμη ένα όνομα, μας έλεγε νωρίτερα, ναι, ο κύριος Καλιακμάνης. Αναγνώρισε μια τρίτη κοπέλα. Μία από τις δύο έχει ξαναβερθεί στη δικαιοσύνη για αυτή την ιστορία, αλλά φαίνεται, δεν ξέρω, έχουν άλλους νόμους εκεί, δεν παρακολουθούνται αυτά τα παιδιά. Πείτε μας λοιπόν, τι λέει η έκθεση. Κοιτάξτε, αυτό που γνωρίζω από το δημόσιο διάλογο ουσιαστικά και από τις πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι όντως το παιδί ήταν πάρα πολύ χτυπημένο. Υπήρχαν σε πάρα πολλά σημεία του σώματος ουσιαστικά και εκδορές και εκχυμώσεις. Πρέπει να σας πω και επιμένω σε αυτό ότι το ότι πήγε σε ιατροδικαστή είναι ευτυχώς μια πάρα πολύ ορθή διαδικασία. Τα παλιότερα χρόνια δεν είχαμε αυτή τη διαδικασία, με αποτέλεσμα είτε πολλά περιστατικά να μέναν άγνωστα είτε πολλά περιστατικά να μέναν ατιμόρυτα, θα σας έλεγα. Εδώ τώρα έχει πάει σε ιατροδικαστή. Αυτό τι σημαίνει? Ιατροδικαστής ακόμα και μέσα από τα ρούχα, δηλαδή αν έχουμε αμφιβολίες για κάποιο από τους δράστες, επειδή ουσιαστικά έχει γίνει και μια διαδικασία με τα ρούχα της κοπέλας, νομίζω έγινε αφαίρεση των ρούχων, έχουν, εν πάση περιπτώσει, οι δράστες έχουν σε κάθε περίπτωση αφήσει το γενετικό του υλικό πάνω στα ρούχα της κοπέλας, μπορούμε, όπως αντιλαμβάνεστε, ακόμα και εργαστηριακά, ναι, να φτάσουμε στους δράστες αν αυτοί δεν ομολογήσουν άμεσα. Και επίσης, αν μου επιτρέπετε, κάτι το ανησυχητικό το οποίο υπάρχει. Είπατε εκδορές και χυμώσεις σε όλο το σώμα. Πού το χτύπησαν το παιδί? Κοιτάξτε τώρα, αντιλαμβάνεστε ότι επειδή είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να υπάρχει μια μυστικότητα, ναι, και δεν το καταλαβαίνουμε. Αποκαλύπτουμε τα πάντα. Έτσι, όμως το παιδί από ό,τι φαίνεται είναι αρκετά χτυπημένο, έχουν καταγραφεί τα πάντα. Προφανώς έχουν εκτιμηθεί αντίστοιχα και ως προς τη βαρύτητά τους σωματικές βλάβες. Είπαν ότι υπάρχει μια μαρτυρία ότι πήγαν να τις κάψουν και τα μαλλιά, έχουμε κάτι τέτοιο, το έχουμε δει? Καταγράφεται και αυτό ιατροδικαστικά, έτσι, ναι. Κοιτάξτε, όντως, εάν υπάρχει τέτοια απόπειρα, εάν έχει γίνει βέβαια κάτι τέτοιο, δηλαδή έστω και σε αρχική φάση, ναι, πράγματι και οι τρίχες είναι κάτι το οποίο μελετώνται από την ιατροδικαστή. Όπως φυσικά και όλες οι πλήξεις μία προς μία θα μελετηθούν επακριβώς και θα χαρακτηριστούν και ως προς τη βαρύτητα. Μιλήσατε για τη βαρύτητα, εκεί θέλω λίγο να πάμε. Δηλαδή, από τις πληροφορίες που έχετε, από την έκθεση η οποία έχουμε μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον, για τι κακώσεις μιλάμε, μπορούμε έτσι λίγο να... Κυρία Κουτρόκα, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είμαι πάρα πολύ προσεκτικός, ειδικά σε αυτό το στάδιο της κάθε διαδικασίας. Ναι, ναι. Ακόμα και αν είχα κάποιες πληροφορίες, δεν θα ήθελα να τις μεταφέρουμε δημόσια. Δεκτό. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που μπορώ να σας πω όμως για να μην αφήσω αναπάντητο το ερώτημά σας, είναι το εξής. Ξέρετε, η βαρύτητα των κακώσεων δεν εξαρτάται μόνο, αν θέλετε, από το αποτύπωμα που αυτές αφήνουν στο σώμα. Εξαρτάται από την πολλαπλότητα των χτυπημάτων. Δηλαδή, είναι πολύ διαφορετικό όταν, για παράδειγμα, ρίξουμε, θα το πω έτσι σημαντικά, ένα χαστούκι σε ένα άτομο, και πολύ διαφορετικό όταν, για παράδειγμα, έχουμε ένα άτομο και το οποίο πολλά άτομα μαζί και ένα μόνο ρίχνουν πολλαπλές πλήξεις, το πλήττουν πολλαπλά σε διάφορα σημεία του σώματος και ειδικά σε ευαίσθητα σημεία όπως είναι η κεφαλή, όπως είναι ευαίσθητα όργανα, αισθητήρια όργανα. Εκεί αντιλαμβάνεστε ότι η βαρύτητα ανεβαίνει, ναι, θα λέγαμε, ως προς το ποινικό κώδικα και μπορούμε να φτάσουμε σε επικίνδυνη σωματική βλάβη, αν όχι σε κάτι πιο υψηλό. Πόσο συχνά, κύριε Λέοντο, να ρωτήσω το εξής, πόσο συχνά έρχεστε αντιμέτωπος με τέτοια φαινόμενα, παρόμοια φαινόμενα? Θα σας πω ένα στατιστικό που μας έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο είναι λίγο ανησυχητικό και γι' αυτό βλέπετε και στην αρχή της κουβέντας εξέφρασα αυτή την ανησυχία. Πάνω από 10.000 νέοι
χάνουν τη ζωή τους όντας θύματα βίας. Και όταν λέμε νέοι, από 15 μέχρι 29 ετών. Δηλαδή, νεαρά άτομα χάνουν τη ζωή τους στην Ευρώπη, 10.000, ξανατονίζω, ως θύματα βίας. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι το οποίο και στην Ελλάδα, επειδή το βλέπουμε όλο και πιο συχνά, νομίζω ότι πρέπει να κάτσουμε σοβαρά να το δούμε, να το αντιμετωπίσουμε και κυρίως να πάρουμε τα προληπτικά εκείνα μέτρα τα οποία θα αποτρέψουν το φαινόμενο. Έλα, Δημήτρη, τι θέλεις να πεις? Εγώ ξέρω ότι όταν ήμασταν εμείς, δηλαδή η δική μου γενιά, περισσότερα από την αστυνομία, αν κάναμε κάτι, περισσότερα από την αστυνομία. Όμως τον μπαμπά και τον μπαμπά. Τι θα γίνει με τον πατέρα μου, αν πηγαίνει στο σπίτι. Φοβάμαι ότι τώρα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πάει το παιδί, το αρπάει η αστυνομία, διότι έχει σπάσει το ξύλο το φίλο του ή τη φίλη του, και πάει ο πατέρας και τα βάζει με τους αστυνομικούς. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Ακούγομαι σαν γέροντας, ας πούμε, τώρα συντηρητικός, αλλά δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Υπάρχουν και τέτοια φαινόμενα, όπως τα βάζουν πολλές φορές οι γονείς με τους δασκάλους και τους καθηγητές. Το ίδιο. Έτσι. Το ίδιο. Εγώ θυμάμαι ότι έμενε εκεί. Έμενε εκεί. Η κόντρα, η διένεξη έμενε εκεί. Τα βρίσκανε και οι γονείς. Χίλια συγγνώμη για το παιδί και τα λοιπά που έγινε όλο αυτό, και τα βρίσκανε σε ένα χωριό, σε μια γειτονιά. Τώρα. Αυτό εντάξει, τα παιδιά γνώτησαν πολλές φορές. Απλώς, ξέρεις, το παιδί πρέπει να έχει σχωρήσει μέσα του ο πολιτισμός λιγάκι. Δηλαδή, δεν πας να ρίξεις μια κλωτσιά στα μούτρα του αλουνού. Εάν ας πούμε, από το σπίτι σου, βία, από το σπίτι Δημήτρη. Σου, από το χωριό σου, τη γειτονιά σου, σου έχουν μπει μέσα στο μυαλό σου μερικά πράγματα, την ώρα που πας να του ρίξεις την κλωτσιά και να τον εσακατέψεις, κολώνεις. Λες, όπα. Κάτι μέσα σου σε κρατάει. Κάτι μέσα σου σε κρατάει. Εάν δεν το έχεις αυτό και είναι βάρα και ξανά βάρα, εκεί πια αυτός όταν μεγαλώσει και έχει περισσότερες δυνατότητες θα γίνει ο νούμερο ένα παραβατικός. Κατάλαβες, και όταν ο πατέρας και η μάνα πάνε και λένε το παιδί μου και ο άλλος έφταιγε και καλά του έκανε και γιατί το καταπιέζεται και όλα αυτά τα πράγματα, θα γίνει τρεις φορές πιο παραβατικός. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση, λέω εγώ. Τώρα από εκεί και πέρα. Πάντως, αν με επιτρέπετε, επειδή εμείς είμαστε άνθρωποι οι οποίοι, ξέρετε, διαπιστώνουμε τις βλάβες στα θύματα, δεν σας κρύβω ότι πολλά από τα περιστατικά τα οποία βλέπουμε, ειδικά ενδοσχολικά, έχουν τα χαρακτηριστικά αυτά που αναφέρει ακριβώς ο συνάδελφος ο κύριος Καμπουράκης. Ναι. Ναι, και επειδή και εγώ είμαι έτσι κάποιας ηλικίας και θυμάμαι έτσι στα προάβλια των σχολείων ότι όντως υπήρχαν έτσι κάποια περιστατικά τα οποία σταματάγαν ακριβώς έτσι όπως λέει ο κύριος Καμπουράκης. Τσακωνόμασταν, ρε παιδιά. Τώρα... Αγόρια, είμαστε παιδιά, ήμασταν, τσακωνόμασταν, έφηβοι ήμασταν. Δεν πήγαινες τώρα να σφάξεις τον άλλον. Ακριβώς. Ούτε ακριβώς, και δεν λέω ότι ήσουν και ο Νταΐς να μην ήσουν και να ήσουν ο αδύναμος και ο Νταΐς ακόμα που σου έκανε το μάγκα, ας πούμε, και ήθελε να κυριαρχήσει πάνω. Σταματούσε, δεν σε πιάνε το λαιμό σε καριδώσει ή να σου σπάσει τα μούτρα με τις μπουνιές, ας πούμε. Έτσι ήταν. Τώρα, Φόβη Γιωτάκη, έχεις ακούσει τη μουσική ακούν τα παιδιά? Ακούν αυτή την ιστορία, την τραπ, σκουπίδι, η οποία είναι γεμάτη βία. Βία είναι η μουσική. Εγώ επιμένω πάντως είναι... ότι δεν είναι η μουσική το πρόβλημα. Μπορεί ο καθένας να ακούει ό,τι είδος μουσικής θέλει. Εμένα μπορεί να μην μ' αρέσει. Εμένα μπορεί να μην μ' αρέσει. Προφανώς δεν αρέσει. Και προφανώς δεν μ' αρέσει αυτή η μουσική. Το ζήτημα νομίζω είναι αυτό που άρχισε να περιγράφει ο κύριος Λέων. Δηλαδή από το σπίτι, από το σχολείο, από τον κοινωνικό περίγυρο και από τις ευθύνες που έχει συνολικά η πολιτεία ώστε να προστατεύει, να θωρακίζει με πολιτισμό, με σωστή συμπεριφορά τα παιδιά. Έτσι. Είναι θεωρητικά, με ναι. Με τη μουσική άκουγα σκουπίδι, αλλά δεν είναι έτσι. Και εμείς, όταν εμείς ακούγαμε Άλι Κούπερ με τα τέτοια, ενώ ο πατέρας μου άκουγε τη Βέμπο, πάλι βία ήταν η μουσική που άκουγα εγώ σε σχέση με αυτό που ακούγε ο πατέρας μου. Κριτικά όμως, δεν ακούγατε. Ή κριτικά, δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει. Όμως, ναι. Ήταν αλλιώς τα πράγματα, δεν το κάναμε. Περιέγραφε Άλι Κούπερ, πήγαινε, ρίμαξε, κάψε, δίρε, ήταν πιο βίαιο πράγμα. Πιο βίαιο πράγμα σχέση με τα... Λοιπόν, τον κύριο Λέων να τον ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Λέων, εάν έχουμε οτιδήποτε νεότερο κατά τη διάρκεια της ημέρας που να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε πληροφορία, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ.